Σήμερα θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη, η οποία έκαναν οι Paths of Greece. Είναι μια δουλειά που έγινε σε συνεργασία και με τους ορειβατικούς συλλόγους της περιοχής και με ανθρώπους που ξέρουν τα βουνά και τα περπατάνε. Ο στόχος είναι προφανής. Η περιοχή έχει πολύ σημαντικούς ορεινούς όγκους και πρέπει να τους αναδείξουμε και να τους αξιοποιήσουμε, είτε για να προκαλέσουμε πεζοπορικό τουρισμό, είτε αν θέλετε για να προκαλέσουμε και το ενδιαφέρον των απλών πολιτών της περιοχής, οι οποίοι θέλουν να εξορμήσουν στη φύση. Είναι μια πρωτοβουλία, νομίζω, η οποία είναι αρκετά σημαντική. Τα παιδιά φαίνεται κάνουν καλή δουλειά, θα μας την παρουσιάσουν. Τι περιοχές περιλαμβάνει? Όλη την έκθεση του Δήμου. Τώρα αφορά και την περιοχή του Βερμίου και την περιοχή του Μπούρινου και της Ιαννής και άλλες περιοχές, δεν τις ξέρω αναλυτικά. Είναι εδώ, νομίζω, και άνθρωποι των ορειβατικών συλλόγων που το αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Και από εκεί και πέρα μετά θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση που είναι η κατασκευή των μονοπατιών αυτών και μια διαδικασία προβολής τους και προσέλκυσης τουριστών. Τι κόστος έχει, ξέρουμε? Ως τώρα νομίζω ήταν περίπου στις 20.000, αν δεν κάνω λάθος, στην ΦΠΑ, το κόστος της μελέτης. Να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι γύρισαν όλα αυτά τα μέρη, τα περπατήσανε, μιλήσανε με ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας, με προέδρους των χωριών, με φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό, τον ορειβατικό ή με φυσιολατρικούς συλλόγους και οικολογικές οργανώσεις. Έγινε, νομίζω, μια πολύ καλή δουλειά, η οποία αξίζει να παρουσιαστεί σήμερα και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.